σχολές Κοντοράνδη, στο πρώτο ΕΠΑΛ της Κορίνθου, κατάληψη από τους μαθητές για απαράδεκτες συνθήκες διδασκαλίας και μάθησης. Είμαστε με τον πρόεδρο του 15 μελού, τον Σωτήρη, είναι και ο Νίκος εδώ πέρα, είναι και άλλα τα παιδιά, να μας πούνε τι συμβαίνει. Σωτήρη, καλησπέρα. Γεια σας. Ήρθαμε στην κατάληψη, απόψε είναι και ο κύριος Δρέγας από την Κεντρική Επιτροπή του Συνασπισμού, τον ενημερώστε και αυτόν. Πείτε μας μόνο, Σωτήρη, γιατί πραγματοποιείτε αυτή την κατάληψη? Για να πετύχουμε ένα αίτημα να αλλάξουμε σχολείο. Να μας πάνε σε άλλο κτίριο, γιατί είναι ακατάλληλο κτίριο για μάθηση. Θεωρείτε το κτίριο αυτό καθεαυτό δηλαδή ακατάλληλο? Ναι. Οι συνθήκες μάθησης εδώ ποιες είναι? Άθλιες, χωρίς θέρμανση. Ασφαλής παράθυρα, τα ταβάνια πέφτουνα, υγρασία μέσα στη τάξη. Κάθε τάξη έχει μόνο ένα σώμα, καλοριφέρ. Το οποίο το ανάβουνε, Νίκο? Το οποίο ανάβει και θερμαίνει ελάχιστα, δηλαδή είναι σε πολύ κακή κατάσταση. Δεν μπορεί να σας ζεστάνει δηλαδή. Έχουν να κάνουν εξάρτηση στα σώματα τότε που ξανά άνοιξε σχολείο. Οι τουαλέτες είναι σε άθλια κατάσταση. Έχουν σπάσει σωλήνες και βγαίνουν τα απόβλητα από το κεντρικό σωλήνα και βγαίνουν στο πρόβλημα έξω. Οι Κορίνθιοι όλοι γνωρίζουν τι σημαίνει κτίριο Κοντοράνδη, είναι πολλών δεκαετιών κτίριο. Δεν έχουν τύχει να μπουν μέσα να το δουν. Δεν έχει διαβευτεί κανένας. Κανένας. Ωραία, εμείς γι' αυτό βάλαμε το σχολείο. Το σχολείο το βλέπουν έτσι και λέει, α, μέσα θα είναι ωραίο. Με την επίσκεψη του κυρίου Ρίγα και εμείς σας φεντώνα.gr είμαστε απόψε εδώ να αναδείξουμε τα προβλήματά σας, να τα μάθει η κορινθιακή κοινωνία και επιτέλους οι αρμόδιοι να δώσουν βάση. Πόσες μέρες κάνετε κατάληψη, Σωτήρη? Στην Κυριακή κοντεύουμε 4 εβδομάδες. Και σκοπεύετε να κάνετε? Μέχρι να μας βοηθήσουν. Να δικαιωθείτε δηλαδή, έτσι να πετύχετε τους στόχους σας. Πείτε μου, σας παρακαλώ, στο διάστημα των 4 αυτών εβδομάδων, ενδιαφέρθηκε κάποιο από την εκπαίδευση, από το Υπουργείο, από τους πολιτικούς του τόπου μας να έρθει εδώ να σας δει? Ενδιαφέρθηκε ο κύριος Γιώργος από το ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα. Από το υγειονομικό. Από το υγειονομικό. Είχαμε πολύ, μας εξυπηρετήσανε πάρα πολύ. Γονείς είχαμε πολύ. Απλώς από το υγειονομικό. Από το υγειονομικό βεβαιώσαν ότι είναι η αθλειότητα του κτηρίου. Δεν είναι ότι είναι. Από την εκπαίδευση δεν είχαμε καμία βοήθεια. Τους γονείς τους έχετε κοντά σας? Αμέ, όσοι μπορούμε τους έχουμε. Μπράβο. Από την εκπαίδευση τώρα, την επίσημη, την αυτοδιοίκηση, την ομαρχιακή, την τοπική, ήρθε κανείς να δει εδώ πέρα τι γίνεται? Πάμε, αύριο. Πάντως θέλουμε να πούμε ότι από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση δεν μας βοηθήσαν καθόλου. Ίσως μας βρήσανε. Ήρθανε μας απειλήσανε. Ο κύριος Πανούσης, απειλές. Ο κύριος Πανούσης τι είναι? Διευθυντής της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Όχι διευθυντής. Διευθυντής είναι ο κύριος Λουμάνης. Τέλος πάντων, έχει κάποια θέση για να προβάσει μια εκπαίδευση. Μας είπε να αλλάξουμε σχολείο, άμα δεν θέλουμε εδώ πέρα να πάμε στην Αθήνα. Πόσα παιδιά είστε εδώ πέρα, Νίκο? Είμαστε στα 80 κάτι. Στα 80 παιδιά. Πείτε μου κάτι, προηγουμένως μας λέγατε εδώ πέρα και βρισκόμαστε και εμείς στις αποθήκες που βλέπουμε εδώ πέρα πάρα πολλές καρέκλες. Βλέπουμε εδώ πέρα πακεταρισμένα σχεδιαστήρια. Βλέπουμε καινούργια θρανία και βρίσκονται όλα μέσα στις αποθήκες αυτά. Μας δίνουν τα σπασμένα μας. Εσείς τις τάξεις δεν έχετε σχεδιαστήρια? Έχουμε, αλλά χαλασμένα. Είναι από γενιά σε γενιά. Πάρα από γενιά σε γενιά. Σχεδόν κάθε μέρα έρχονται 5 χρονών και 6. Έρχονται και άλλα άτομα που θέλουν να σχεδιάσουν ένα. Χρειάζονται, υπάρχουν ανάγκες. Και απλώς δεν το κάνουνε. Δηλαδή δεν σας αλλάζουν τις σπασμένες καρέκλες και τα σπασμένα σχεδιαστήρια ή τα άχρηστα? Απλώς μας κατεβάζουν και μας λένε έτσι στο διάλειμμα, κατεβείτε κάτω να πάρετε από εδώ πέρα που βλέπετε αυτό το χώρο, τις καρέκλες και τα φρανία για να τα ανεβάσετε πάνω στον τρίτο όροφο και γινόμαστε να σχεδιάσουμε. Γινόμαστε χάλια. Μασίν, έχουμε βρει ένα κτίριο στον Αγιώργη. Και... αυτές είναι οι αποθήκες του κτιρίου εδώ πέρα, εδώ είναι αυτά. Και από ό,τι μας δείξετε προηγουμένως, εδώ είναι και τα βιβλία σας μέσα, θα τα δούμε μετά. Είναι στην άλλη αίθουσα, βρίσκονται και τα βιβλία μέσα εκεί πέρα. Θέλω να σας πω το εξής. Πείτε μας, ό,τι θέλετε. Εδώ και 2 χρόνια υπάρχει ένα πολύ καλό κτίριο στον Αγιώργη και δεν γίνεται καμία κίνηση με την εξής δικαιολογία. Άμα την ακούσετε δηλαδή θα φρίξετε, ότι δεν είναι καλά σοβαντισμένες οι γωνίες των μπαλκονιών. Και αυτό γίνεται εδώ και 2 χρόνια. Αυτή είναι η αιτία, αυτό είναι ο λόγος που δεν μας πάνε σε αυτό το κτίριο. Προσπαθούμε το κτίριο έχω φοιτήσει αυτό το κτίριο ένα χρόνο. Είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Και το μόνο που θέλουμε εμείς είναι να πάμε εκεί και να αρχίσουμε να μαθαίνουμε. Τέλος πάντων, και αν χρειαστεί να φτιαχτούν κάποια πράγματα, να φτιαχτούν έστω και αυτές οι γωνίες που λέτε. Κύριε Ρίγα, να μιλήσουμε και στον κύριο Ρίγα να μας πει 2 κουβέντες. Σωτήρη, κλείνοντας λοιπόν, τα αιτήματά σας, τα υπομνήματά σας τα έχουν λάβει οι αρμόδιοι? Τα έχουν λάβει. Ναι. Τα γνωρίζουν, δεν δικαιολογείται να πει κανείς ότι δεν γνωρίζει τι συμβαίνει. Εδώ και 4 εβδομάδες φυσικά και τα γνωρίζουν. Κύριε Ρίγα, από ό,τι πληροφορούμαστε, καλησπέρα σας καταρχάς. Καλώς ήρθατε στην Κόρινθο, έστω και στις συνθήκες αυτού του πραγματικά απαράδεκτου κτηρίου, στα υπόγεια που είμαστε εδώ.
τι βλέπετε από την πρώτη επίσκεψή σας και είστε ο πρώτος πολιτικός που έρχεστε εδώ και σας τιμάει ιδιαίτερα. Και εσάς προσωπικά και το ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει, ευχαριστούμε πολύ, αλλά το θέμα δεν είναι αν μας τιμάει. Το θέμα είναι αν τιμάει την πολιτεία και αν τιμάει ένα κράτος ελληνικό, ένα τέτοιες απαράδεκτες και άθλιες συνθήκες που έχει. Και αν τιμάει και την πόλη μας. Και την πόλη, και την πόλη σας. Οι πόλεις σας όμως είναι όμορφοι και θα έπρεπε να ενδιαφερθούν άπαντες και να μην έχουν αφήσει παιδιά εδώ με αυτόν τον τρόπο να εκπαιδεύονται και να μην υπάρχει αδιαφορία τώρα εδώ και 4 εβδομάδες. Και να αφήνουν το σχολείο να μην λειτουργεί, να μην λύνουν τα προβλήματα και να επιβεβαιώνουν ότι αυτές οι απαράδεκτες και άθλιες συνθήκες που υπάρχουν να θέλουν. Ήδη διαπιστώνετε και εσείς ότι να. Και η μυρωδιά εδώ μέσα και η υγρασία και η κούκλα. Να δούμε τώρα και τα υπόλοιπα, τις υπόλοιπες. Αλλά από ό,τι λένε τα παιδιά, και η πρώτη εικόνα που έχουμε είναι ότι δεν είναι σχολείο για τον 21ο αιώνα. Δεν είναι σχολείο το οποίο μπορούν να κάνουν μάθημα τα παιδιά, δεν είναι σχολείο που είναι ελκυστικό και δεν είναι σχολείο το οποίο μπορεί να προσφέρει άλλη ποιότητα μάθησης. Και μάλιστα ένα ΕΠΑΛ το οποίο η τεχνική εκπαίδευση δεν έχουμε ανάγκη. Ξέρουμε ότι υπάρχουν προβλήματα στα ΕΠΑΛ, με τον νόμο για τα ΕΠΑΛ που δημιουργήθηκε. Δεν υπάρχει διέξοδος, έχουν μειώσει ειδικότητες, δεν υπάρχει καλή οργάνωση από τότε που δημιουργήθηκε ο νόμος. Αλλά όμως το ερώτημα είναι ότι μπορεί να σε τέτοιες συνθήκες να κάνει κάποιος μάθημα. Μια πολιτεία θα ενδιαφερθεί ή όχι. Μπορεί τόσα χρόνια αυτά τα παιδιά να, κάνουν, να είναι εδώ μάθημα, να κάνουν μάθημα. Θα μας ξεραγήσουν και τα παιδιά στις αλλά αρχές. Εγώ θα έλεγα ότι. Εσείς τι σκοπεύετε να κάνετε εμείς, και σαν ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς σαν ΣΥΡΙΖΑ αυτό άμεσα θα το φέρουμε στη Βουλή το θέμα. Άμεσα. Μάλιστα. Και θα είναι και επίκαιρη ερώτηση καταρχήν μέσα στη Βουλή απευθείας στον Υπουργό να δημοσιοποιηθεί το θέμα και θα τον καλέσουμε να λύσει το πρόβλημα άμεσα. Και μάλιστα δεν ξέρω τι τρόπους πρέπει να βρει. Δεν μπορεί να συνεχίσει. Τα παιδιά έχουν απόλυτο δίκιο και δεν μπορεί μετά να κατηγορούμε ότι τα παιδιά πάνε στις καφετέρειες ή τα παιδιά πάνε ακριβώς στα μπιλιάρδα. Γιατί ένας τέτοιος χώρος είναι απαράδεκτος για να κάνουν μάθημα καθημερινά. Η svedola.gr ανοίγει το χώρο της ενημέρωσης και πάλι σας συγχαίρουμε για τον ενδιαφέρον σας αυτό. Και πιστεύουμε ότι με μια συντονισμένη προσπάθεια και από πλευρά δικιά σας και από πλευρά της ενημέρωσης να πετύχουμε για τα παιδιά της Κορίνθου κάτι. Εγώ να πω ότι τα παιδιά τα βλέπω ότι είναι και σοβαρά παιδιά και έχουν άποψη. Και έχουν άποψη και ενδιαφέρονται. Δεν είναι την κάναμε την αποχή ή την κάναμε την κατάληψη ή το κάνουμε για χαβαλέ. Για σιλουπίδημα που πολλές φορές κατηγορούνται αυτά τα παιδιά. Το κάνανε και έχουν σοβαρό λόγο που το κάνανε και βεβαίως το μέλλον τους είναι υποθηκευμένο με αυτές τις καταστάσεις. Είναι υποθηκευμένο και στο εργασιακό αλλά και το εκπαιδευτικό μέλλον τους. Και βεβαίως σωστά αντιδρούν. Σωστά αντιδρούν και δεν μπορούν να φορτώνουν το βάρος στα παιδιά. Είναι σοβαρή αυτή η κατάσταση και νομίζω ότι θα πρέπει να διαφερθεί και εδώ και ο νομάρχης. Και όλες τις τοπικές αρχές. Και, τοπικές αρχές. Ναι. Και δεν ξέρω γιατί δεν είναι κοντά στα παιδιά. Είναι ένα πολύ μεγάλο ερώτημα. Και οι βουλευτές σας εδώ, έρχεται και η υφυπουργό αυτή τη στιγμή στην κυβέρνηση. Αναπληρωτή υπουργό. Και ο αναπληρωτή υπουργό γιατί δεν έχει ενδιαφερθεί και δεν έχει έρθει εδώ. Ο κ. Μπεγκλήτης φέρει σοβαρή ευθύνη που εκλέγεται αυτή τη στιγμή στην πόλη. Μεταφέρουμε τα ερωτήματά σας, μεταφέρουμε όλες τις εικόνες που είδαμε και θα τα ξαναπούμε πάλι πολύ σύντομα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλά, ευχαριστούμε πολύ. Στα παιδιά.